Με την κυρία Μίνα Γκάγκα θα συνεχίσουμε, την πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και διευθύντρια παθολογικής στο Σωτηρία. Τη βλέπουμε, την καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα, κυρία Γκάγκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, ξεκίνησαν τα σχολεία σήμερα. Δημοτικά, νηπιαγωγεία και η βρεφονηπιακή σταθμή. Είναι κάτι που ενδέχεται να σας ανησυχεί και να το πληρώσουμε λίγο αργότερα? Κοιτάξτε, ό,τι έχουν δείξει όλες οι μελέτες, τα παιδιά δεν κολλάνε εύκολα και στη φάση που είχαμε ανοιχτά σχολεία το φθινόπωρο, σχολεία που είχαν κρούσματα, δεν μεταδόθηκε ο ιός. Δεν είχαμε δηλαδή άλλα κρούσματα από τα παιδάκια στους φίλους τους και σε άλλους γονείς. Νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Έχει σημασία να θυμόμαστε οι γονείς ότι όταν πάμε τα παιδιά, κρατάμε τη μάσκα, βλέπουμε τους άλλους φίλους με τη μάσκα και τις αποστάσεις. Αυτό βασικά. Νομίζω να μην ξεχνάμε. Άρα το πρόβλημα, κυρία Γκάγκα, είναι οι γονείς περισσότερο και όχι μαθητές. Το πρόβλημα, ναι, είναι ότι οι μαθητές φοράνε μάσκα. Οπότε δεν είναι το πρόβλημα οι μαθητές, είναι το πρόβλημα οι επαφές χωρίς μάσκα είναι. Δεν είναι ούτε οι γονείς ούτε κανείς. Οι επαφές χωρίς μάσκα είναι πρόβλημα. Οι εικόνες που σας, νομίζω τις είδαμε όλοι χθες, στις παραλίες, στα βουνά, όπου υπήρχε ανοιχτός χώρος τέλος πάντων, με πάρα πολύ κόσμο σας προβληματίζουν? Με προβληματίζει όπου υπάρχει συγχρονισμός κόσμου και πάλι όμως όσο οι άνθρωποι φοράνε μάσκες και κρατάνε τα μέτρα και τις αποστάσεις, τα πράγματα είναι καλύτερα και σίγουρα στο ύπαιθρο είναι καλύτερα από ότι σε εσωτερικούς χώρους. Άρα στη φάση που είμαστε μπορούμε να ανησυχούμε λιγότερο, κυρία Γκάγκα, ή όχι? Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε το νου μας. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι σίγουρα κανείς μας δεν μπορεί να μείνει άλλους 3 μήνες, άλλους 5 μήνες κλεισμένους σε 4 στίχους σπιτιού. Θα πρέπει να μπορούμε να βγούμε έξω, αλλά να θυμόμαστε ότι βγαίνουμε έξω κρατώντας τα μέτρα. Δηλαδή φοράμε τη μάσκα, κρατάμε αποστάσεις και έχουμε μια πιο φυσιολογική ζωή, χωρίς όμως να ξεχνάμε, χωρίς να αισθανόμαστε ότι το θέμα έχει λήξει, η πανδημία έχει φύγει, γιατί δεν έχει. Ελπίζω ότι θα φύγει ως το καλοκαίρι, θα έχουμε εμβολιαστεί πολλοί κόσμος, θα μπορούμε να ζήσουμε πιο φυσιολογικά. Αλλά νομίζω ότι αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι για να μπορέσουμε να ανοίξει και η οικονομία και τα μαγαζιά και σιγά σιγά και τα εστιατόρια, τα θέατρα, όλα τα πράγματα, πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε τα μέτρα. Δηλαδή, είναι κάτι, το να ανοίξει η οικονομία το θέλουμε για όλους μας και για την οικονομική δυνατότητα όλων των ανθρώπων γύρω μας και για τη δική μας ψυχολογική. Δηλαδή είμαστε πάρα πολύ καιρό περιορισμένοι, άρα νομίζω ότι θέλουμε όλοι να πάμε καλά. Για να πάμε καλά πρέπει να προσέχουμε όλοι. Αυτό είναι το σημαντικό. Μάλιστα. Ο κύριος Ύψας δήλωσε ότι μπορεί ενδεχομένως από τις εικόνες αυτές του Σαββατοκυριακού, και γι' αυτό επιμένουμε, κυρία Γκάγκα, και ρωτάμε, μπορούμε να πάμε σε 2 εβδομάδες ακόμη σκληρό lockdown. Έχετε εσείς παρόμοια ανησυχία? Ωραία. Να σας πω λίγο τι νομίζω. Θυμόσαστε ότι όταν έγινε η δίκη της Χρυσής Αυγής, μαζευτήκανε πολλές χιλιάδες κόσμος έξω από τα δικαστήρια. Σωστά. Είχαμε κατατρομάξει. Δεν το είδαμε ευτυχώς να μετατρέπεται σε κρούσματα το επόμενο 20ήμερο στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Εμείς είχαμε κατατρομάξει τα νοσοκομεία. Αλλά ευτυχώς δεν το είδαμε. Ήταν γιατί ήταν εξωτερικός ο χώρος, ήταν γιατί πάρα πολλοί κόσμος φορούσε μάσκες. Άρα, εάν είμαστε έξω και φοράμε μάσκες και κρατάμε τα μέτρα, πιθανότατα δεν θα το δούμε. Αν είμαστε σε ζεστή. Αυτά που βλέπουμε εμείς στο νοσοκομείο πάρα πολύ είναι μαζέματα, δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους που μαζευτήκαν 10 άτομα τώρα αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων και από τα 10 άτομα τα 7, τα 8 είναι θετικά. Αυτό το βλέπουμε. Άρα η επαφή χωρίς μάσκα είναι αυτό που είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να θυμόμαστε. Άρα έχει γίνει το πρώτο βήμα τώρα με το άνοιγμα των σχολείων και θα ακολουθήσουν σταδιακά και άλλα βήματα όπως είναι για παράδειγμα άλλη μια τάξη τρίτη λυκείου για παράδειγμα και μετά το εμπόριο. Τα μαγαζιά. Να σας πω, αυτό το αποφασίζει και το εισηγείται η Ειδική Επιτροπή. Δεν είμαι μέλος στην Ειδική Επιτροπή, οπότε δεν μπορώ να σας πω. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε τι θα εισηγηθούν. Δεν θέλω να προτρέξω. Είναι 30 άνθρωποι που εισηγούνται, μιλάνε και είναι σημαντικό το ότι βγαίνει η άποψη από πολλά άτομα. Άρα δεν θέλω να κάνω πρόληψη για το τι θα ανοίξει. Ελπίζω να ανοίξουμε και ελπίζω να ανοίξουμε με προσοχή και να πάνε όλα καλά για να είμαστε όλοι και ασφαλείς και χαρούμενοι. Και καλά, δηλαδή να προσέχουμε και παρόλα αυτά να μπορούμε να ζούμε φυσιολογικά και να υπάρχουν δουλειές. Γενικά μας δίνετε μια τόνο σε αισιοδοξία, η αλήθεια είναι, και είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε. Φοβάστε ότι και το σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αν γίνει κάτι το οποίο απευχόμαστε όλοι, δεν θα αντέξει το επόμενο διάστημα? Δηλαδή έχει φάει ένα κύμα, είναι ένα δεύτερο που τρώει τώρα. Φαίνεται τώρα να πηγαίνουν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Τρίτο αντέχουμε? Κοιτάξτε, αν έχουμε έναν
λογικό. Έναν αντιμετωπίσιμο αριθμό κρουσμάτων μπορούμε να αντέξουμε. Ήδη στο δεύτερο κύμα υπήρχαν νοσοκομεία που πιέστηκαν πάρα πολύ. Δηλαδή, και να σκεφτείτε ότι δεν είναι εύκολο να μεταφέρουμε τους ασθενείς από ένα νοσοκομείο στο άλλο. Δηλαδή, είναι τέτοια τα μέτρα που και ασθενοφόρα να έχουμε θέλει. Οδηγούς με προστασία, νοσηλευτές με προστασία. Η μεταφορά αυτή καθεαυτή έχει ένα κίνδυνο για αρρώστους που είναι βαριά άρρωστοι. Άρα, πρέπει τα τοπικά νοσοκομεία σε κάθε περιοχή της Ελλάδας να μπορούν να αντέχουν αυτά τα κρούσματα. Αν είναι πολλά, θα έχουμε προβλήματα. Είναι σημαντικό λοιπόν να εξακολουθήσουμε να προσέχουμε. Γιατί ακόμη και αν έχουμε ελεύθερα κρεβάτια, παραδείγματος χάρη στην Αθήνα, αν τα κρούσματα είναι στην Καρδίτσα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα αντιμετωπίσουμε, όσο την προσπάθεια και να κάνουμε. Η εκτίμηση είναι πως εδώ το περάσαμε το μεγάλο σκαλοπάτι του δευτέρου κύματος. Το δεύτερο κύμα, αν θέλετε, ναι, νομίζω η Αθήνα το πέρασε. Αν τώρα έχουμε μολύσεις από την πρωτοχρονιά και τα φώτα που θα τις δούμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα το δούμε. Η Αθήνα είναι επίφοβη με την έννοια ότι έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου εδώ πέρα. Δηλαδή, αν τα πράγματα ξεφύγουν στην Αθήνα, τα νούμερα θα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Για να, θέλω να πω, οι ασθενείς θα είναι σε θα είναι πολύ, αρκετή, ναι, πολύ μεγάλος αριθμός. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα, εσείς επειδή έχετε και πρώτη εικόνα πώς εξελίσσεται το θέμα των εμβολιασμών, γιατί γίνεται και στο νοσοκομείο σας και εσείς μάλιστα το κάνατε. Το θέμα είναι μέχρι πότε θα πάμε με τα μέτρα. Και πότε πιστεύετε ότι θα υπάρξει ένας πιο μαζικός εμβολιασμός του κόσμου? Νομίζω ο πιο μαζικός εμβολιασμός θα ξεκινήσει. Αυτή τη στιγμή ήδη ξεκινάμε όλοι οι υπόλοιποι υγειονομικοί και ξεκινάνε και οι μεγαλύτερες ηλικίες. Και νομίζω ότι ως το τέλος του μήνα θα αρχίσει να βγαίνει και πιο πέρα, δηλαδή στους ασθενείς και μετά στο γενικό πληθυσμό. Νομίζω ότι τα πράγματα προχωράνε σχετικά γρήγορα. Νομίζω ότι έβλεπα χθες μια έκθεση που δείχνει πόσο είναι ανά 100.000 πληθυσμού ο εμβολιασμός. Στην Ελλάδα πάμε καλά, είμαστε πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης, που είναι σημαντικό. Και νομίζω θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά. Είναι πολύ θετικό το ότι μπορούμε να έχουμε τώρα 6 δόσεις από το εμβόλιο της Pfizer σε σχέση με τις 5 που είχαμε πριν, που δόθηκε έγκριση δηλαδή από τον EMA, που είναι κάτι που το είχαμε πει από την αρχή, όταν ξεκινήσαμε την ανασύσταση των εμβολίων. Αυτό είναι πολύ καλό. Άρα νομίζω ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε καλά. Σας λέω και πάλι, θα χρειαστεί να κάνουμε προσοχή και να έχουμε τα μέτρα για τους επόμενους 2-3 μήνες σίγουρα. Που είναι και κακός καιρός, που οι άνθρωποι μαζευόμαστε σε κλειστούς χώρους. Αλλά νομίζω ότι κρατώντας τα μέτρα μπορούμε να πάμε καλά. Να θυμόμαστε να είμαστε σε αεριζόμενους χώρους, να μην μαζευόμαστε πολύ σε κλειστούς χώρους και τη μάσκα συνέχεια. Ευχαριστούμε για το εμβόλιο αισιοδοξίας, κυρία Γκάγκα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Πραγματικά το έχουμε όλοι οι ανάγκες.